ως δεξαμένη των λόγων σου, Υιού Θεόπρεπος ευρωμάτισας, την φύση των όντως ενετράνουσας, τα των ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιερατεύμα, Πάτερος Ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ευλογημένη και χαρούμενη η καινούργια χρονιά που κοντεύει να περάσει. Να είσαστε δυνατοί και γεροί. Ο Θεός με ρίμνησε να πιάσουν τα δέντρα που φυτέψατε, οπότε καλό είναι αυτό. Ποιος ξέρει αν είχαμε την όρεξη να τα ποτίσουμε. Τώρα τουλάχιστον είναι ποτισμένα. Ευχαριστώ και τον Σύλλογο Μασδόν και την Παναθηναϊκή και όλους. Θέλω να πω ότι είμαστε ευτυχείς γιατί στο νησί μας έχουμε μια πολύ πολύ καλή υπηρεσία πρασίνου. Θέλω να συγχαρώ την υπηρεσία πρασίνου που με πολύ λίγους ανθρώπους προσπαθεί να μην λείψει τίποτα από τη φροντίδα του πράσινου. Οι δημοτικοί άρχοντες θα πρέπει να το φροντίσετε αυτό, να τους δώσετε λίγο περισσότερη δύναμη για να φροντίσουν το ήδη υπάρχον πράσινο. Χαίρομαι που έχουν αρχίσει να φτιάχνουν στο φυτώριο καινούργια δέντρα από τις παλιές ποικιλίες του νησιού. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε, να μην φυτεύουμε οτιδήποτε. Να μην φυτεύουμε ένα φοίνικα που σε λίγο θα μας τον φάει το σκαθάρι το οποίο τρώει οτιδήποτε δεν είναι ντόπιο. Το σκαθάρι είναι ντόπιο, ξέρετε. Αλλά είναι κρυμμένο και θα βγει, θα φάει και εμάς το τέλος αν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Λοιπόν, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε να έχετε δύναμη όλοι και οι δημοτικοί μας άρχοντες και οι άρχοντες της περιοχής και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και όλοι. Και να ξέρετε πόσο ο Θεός ευλογεί η χάρη που μας δίνεται για να κάνουμε το καλό. Να έχετε δύναμη, να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Εμείς ίσως έχουμε και εμείς μερικά προβλήματα, αλλά δεν είναι τα χειρότερα και δεν είναι αυτά που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Σας εύχομαι λοιπόν υγεία και δύναμη. Να είστε καλά. Εσύ.